Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν χθες το απόγευμα σε δομή μεταναστών στην Κόρινθο. Κοντέινερ και στρώματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ ορισμένοι μετανάστες πέταξαν πέτρες στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο για να αποκαταστήσουν την τάξη. Όλα ξεκίνησαν όταν μέσα στο χώρο εντοπίστηκε νεκρός ένας μετανάστης. Μετανάστες έχουν βάλει φωτιά μέσα στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης Κορίνθου. Πυρπολούν στρώματα, φωνάζουν κρατώντας στα χέρια αυτοσχέδια ρόπαλα. Άλλοι χτυπούν με μανία την περίφραξη του στρατοπέδου. Ορισμένοι καταγράφουν τα επεισόδια που εκτυλίσσονται με τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι μαύροι καπνοί από τις φλόγες γίνονται αντιληπτοί από κάθε γωνιά της πόλης. Εδώ βλέπουμε το βίντεο που τράβηξε κάτοικος της περιοχής από τον μπαλκόνι του. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις για να θέσουν υποέλεγχο την κατάσταση. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, δέχθηκαν επίθεση με πέτρες. Τα επεισόδια στο κέντρο κράτησης Κορίνθου, όπου διαμένουν περίπου 700 μετανάστες, ξεκίνησαν χθες αργά το απόγευμα, όταν εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη δομή ένας 24χρονος μετανάστης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια θανάτου του νεαρού Τούρκου κουρδικής καταγωγής, αλλά και για τον εντοπισμό όσων προκάλεσαν τις υλικές ζημιές μέσα στο χώρο.